Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης και Δεδομένων Πρόληψης. Κύριε Ατσαλάκη, καλώς ήρθατε στο News Hub. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας. Το είδος των οικονομολόγων το τελευταίο διάστημα σπανίζει από τα πάνελ, παρότι μια δεκαετία της κρίσης είχε κυρίαρχη θέση, όμως με την επίσκεψη του Προέδρου του ΟΣΑ στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μας βάλετε έτσι πάλι στο κάδρο την οικονομία και να μας κάνετε ένα συμπεριφερματικό σχόλιο για την επίσκεψη του Προέδρου του ΟΣΑ στην Ελλάδα. Ναι. Ο ΟΣΑ σημαίνει Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και είναι ένας από τους θεσμούς που η παγκόσμια κοινότητα ίδρυσε προκειμένου να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές διοίκησης συμβουλών και κυβέρνησης με σκοπό να αποφεύγουμε τα δεινά των πολέμων που ζήσαμε τον προηγούμενο αιώνα. Είναι ένας από τους θεσμούς που δημιούργησε η ανθρωπότητα για να συνεργάζεται. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της επίσκεψης δόθηκαν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, ας το πούμε. Κυρίως αφορούν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος που είναι το τεράστιο χρέος και διότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος τόσο αφαιρεί τη δυνατότητα ανέβρεσης νέων κεφαλαίων, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ τώρα για να περάσουμε στην τέταρτη τεχνολογική επανάσταση. Και επίσης το μεγάλο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων αφαιρεί πολύτιμους πόρους από την φορολογία ουσιαστικά των πολιτών. Προς το παρόν το χρέος μας δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος εξυπηρέτησης, έχει περίπου 1,5%. Επειδή το περισσότερο χρέος ανήκει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παρόλα αυτά, ο ΣΑ προτείνει να περάσουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα, τουλάχιστον κατά 1,5%, με κύριο σκοπό να πέσει η αναλογία χρέους προς ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Σε αυτό, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, παρότι βέβαια οι κανόνες του Μάστρη και η απόψη για τα πρωτογενή πλεονάσματα την περίοδο ας πούμε της κρίσης του κορονοϊού είχαν παγώσει, έτσι είναι? Ναι, όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις ουσιαστικά δεν τηρήθηκαν οι νόρμες, οι συνήθεις, κυρίως λόγω της πανδημίας, διότι έπρεπε να στηριχθούν αδύναμα νοικοκυριά, μικρές επιχειρήσεις, για να μην υπάρξει μεγαλύτερη ύφεση, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ύφεση, τόσο δυσκολότερο είναι η ανάκαμψη. Αυτό βέβαια δημιούργησε άλλα προβλήματα, όπως ένα μέρος του πληθωρισμού, οφείλεται και σε αυτό που μπορούμε να το δούμε αργότερα. Ένα άλλο σημείο που τόνισε όσα είναι να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο οι μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων. Ένα άλλο είναι να βελτιωθεί η ικανότητα της κεντρικής διοίκησης και να γίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα ώστε να μπορούν να παίρνουν και πιο καλύτερες αποφάσεις. Κύριε Τσαλάκη, το τελευταίο διάστημα, επειδή αναφερθήκατε στις δημόσιες επενδύσεις, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή την τελευταία πενταετία πάντως, είχαν παγώσει οι δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, οι υποδομές είχαν σοβαρά προβλήματα. Έτσι είναι? Υπήρχαν, το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει αρκετές άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες ουσιαστικά συνέβαλαν και στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και πολύ σωστά είπατε, οι δημόσιες επενδύσεις δεν συνέβαλαν και τόσο. Επίσης, οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να δούμε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν για να έχουν το μέγιστο όφελος, διότι το χρήμα και τα κεφάλαια πλέον αρχίζουν και σπανίζουν, διότι δεν θα τα έχουμε σε φθηνό κόστος και σε αυθονία που τα είχαμε τα προηγούμενα 15 χρόνια όταν τα επιτόκια ήταν σχεδόν μηδενικά. Αυτό αρχίζει και αλλάζει. Τώρα εξαιτίας του πληθωρισμού
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει τα επιτόκια, οπότε ανεβαίνει το κόστος του χρήματος και επιπλέον τα κράτη θα έχουν στένεμα πόρων. Επίσης, εκείνο που ζήτησε η ΟΣΑ είναι να συνεχιστεί η ψηφιοποίηση του δημοσίου, ώστε να απλουστευτούν οι διοικητικές διαδικασίες και να εξοικονομηθεί κόστος και χρόνος από τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. Ζήτησε να γίνει αλλαγή σε αυτό, σε αυτό που λέτε, ναι. Έχω μια απορία και νομίζω και ο κάθε ένας απλός πολίτης. Αυτό που λέτε ότι περνάμε στην ψηφιακή εποχή δεν δημιουργεί και από την άλλη μεριά ένα ποσοστό ανεργίας? Γιατί όλες αυτές οι υπηρεσίες που γινόταν με άτομα σε γραφεία πλέον έχουν περάσει, ας πούμε, διαδικτυακά και γίνονται από το κινητό του κάθε πολίτη. Αυτό δημιουργεί θέμα εκεί? Κοιτάξτε, άμα δούμε σε βάθος χρόνου την τεχνολογία, ας πούμε μετά το 1940-1950 που άρχισαν και οι γυναίκες να εργάζονται, ουσιαστικά χρειαζόταν διπλάσιες θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις δημιουργήθηκαν ουσιαστικά εξαιτίας της ανάπτυξης που έφεραν οι νέες τεχνολογίες στην κάθε εποχή. Όταν έρχεται μια νέα τεχνολογία, αυτό που κάνει αναδιαρθρώνει τις θέσεις εργασίας, δηλαδή δημιουργεί θέσεις εργασίας σε άλλες ειδικότητες, και εκεί πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να εκπαιδεύσει νωρίς τους εργαζομένους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για τις νέες τεχνολογίες. Οπότε είναι ένας μηχανισμός προσαρμογής στον οποίο βασικά θα πρέπει να τον ακολουθεί και να τον γνωρίζει το κράτος πολύ καλά, διότι η εξυπηρέτηση του πελάτη, διότι ένα σύστημα διακυβέρνησης λειτουργεί για τον άνθρωπο και η εξυπηρέτηση και η μείωση της ταλαιπωρίας του ανθρώπου είναι η βασική προτεραιότητα. Μάλιστα. Επίσης, συνέχισε ζητώντας ως αλλαγές στο φορολογικό τομέα με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, επειδή περίπου το 40% των φορολογουμένων δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 5.000 ευρώ. Εξαιτίας αυτού προφανώς κάνει αυτή την σύσταση. Ζητάει να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής στα μερίσματα ουσιαστικά από 5% που είναι σήμερα. Και επίσης ζητάει περισσότερη συμμετοχή των γυναικών σε σταθερή αμοιβόμενη απασχόληση. Ζητάει να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για πρόσληψη νέων εργαζομένων που δεν έχουν σημαντική εμπειρία. Η ανειδίκευτη να αποκτήσουν και εμπειρία, ανειδίκευτα άτομα. Ανάπτυξη, ποια είναι η εκτίμηση που έχει ο ΣΑ, γιατί κατά καιρούς βγάζει κάποια έτσι πορίσματα? Κοιτάξτε, η ανάπτυξη τη δίνει κοντά στο 1%. Είναι ενθαρρυντικό σε σχέση με το ότι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα περάσουν σε ύφεση το 2023. Οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό. Βέβαια, και, να ξέρουμε ότι... και οξύμορο θα έλεγα, έτσι, η Ελλάδα που αποσχόλησε όλο τον κόσμο στη δεκαετία της κρίσης να περνάει σε ανάπτυξη και οι μεγάλες βιομηχανίες και οι δυνατές οικονομίες όπως είναι η Γερμανία περνάνε σε ύφεση. Ναι, εμάς μπορούμε να πούμε ότι σε εισαγωγικά ξεκαθάρισε η οικονομία με την κρίση του 2010 και έμεναν οι επιχειρήσεις που μπορούν να αντέξουν και έχουν ξεκινήσει μια εξαγωγική προσπάθεια η οποία είναι σημαντική, αλλά δυστυχώς ακυρώνεται από το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που έχουμε εξαιτίας των εισαγωγών φυσικού αερίου. Που είναι κάτι που προκάλεσε βέβαια ο πόλεμος στην Ουκρανία. Με αυτό θα ήθελα να μπούμε λίγο στον πληθωρισμό και να σταθούμε εκεί. Θέλω να μας πείτε ότι παρότι ήταν, ας πούμε, ενθαρρυντικά όσα είπε ο πρόεδρος του ΟΣΑ και να μιλήσει για ανάπτυξη έστω και 1%, που δεν είναι λίγο, ας πούμε, σε μια τέτοια περίοδο που στην Ευρώπη οι μεγάλες οικονομίες μπαίνουν σε ύφεση, ο πληθωρισμός ουσιαστικά κατατρώει τους μισθούς. Πόσο, θέλω να μας πείτε, τι ρόλο έπαιξε
ο κορονοϊός αρχικά και μετά ο πόλεμος στην Ουκρανία στην αύξηση του πληθωρισμού και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες, ας πούμε, τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει σημασία να αναγνώσουμε σωστά τα δεδομένα του πληθωρισμού, διότι ο πληθωρισμός που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι συνήθις πληθωρισμός. Έχει δύο βασικά αίτια και θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι ο πληθωρισμός ζήτησης και ο πληθωρισμός κόστος παραγωγής. Ο πληθωρισμός ζήτησης τον έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν πολύ συχνά. Τον πληθωρισμό κόστος παραγωγής είχαμε να το δούμε από το 1973, από την τότε πετρελαϊκή κρίση. Ο πληθωρισμός ζήτησης, να ξεκινήσουμε με αυτόν, έχει δημιουργηθεί από την υπερβάλλουσα ποσότητα εκτύπωσης χρήματων και υπερβάλλουσες πιστώσεις, οι οποίες τα κράτη κυρίως έδιναν και έπαιρναν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και τα κράτη, την εποχή που υπήρχαν τα πολύ χαμηλά επιτόκια και σχεδόν μηδενικά για μια σημαντική περίοδο. Αυτό το χρήμα και αρνητικά είχαμε φτάσει και σε αρνητικά επιτόκια. Και αρνητικά, βεβαίως. Αυτό το χρήμα δυστυχώς όταν δεν χρησιμοποιείται σε παραγωγικούς σκοπούς, αλλά δίνεται υπομορφή επιδοτήσεων ή καταναλωτικών δαπανών, επειδή είναι δάνεια και πρέπει να επιστραφούν, δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και το κυριότερο είναι ότι αυξάνουν τις τιμές, διότι καθώς τα χρήματα δεν έχουν δοθεί για την παραγωγή, δεν έχουμε αύξηση παραγωγής, οπότε όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης, η παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση και τότε οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό οξύνθηκε πολύ που λέτε με το τύπο χρήματος την περίοδο του κορονοϊού. Την περίοδο του κορονοϊού παγκοσμίως τυπώθηκαν πάνω από 8 τρισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός. Και την ίδια περίοδο η παραγωγή δεν ήταν διαθέσιμη. Υπήρχε έλλειψη παραγωγής διότι έκλειναν μονάδες λόγω του προσωπικού αρρωστούσε. Έκλεισαν πολλές μονάδες από την Κίνα. Διαταράχθηκε η διασπάστηση ουσιαστικά η ομαλότητα της υποδιαστικής αλυσίδας και οι ελλείψεις δημιουργούν αυξήσεις των τιμών. Όλα αυτά έγιναν μέχρι το 2021, πολύ πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και έτσι δημιουργήθηκε ο πληθωρισμός ζήτησης. Να πάμε τώρα και στον πληθωρισμό κόστος παραγωγής, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός και αυτός θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά. Ο πληθωρισμός κόστος παραγωγής δημιουργήθηκε εξαιτίας της ελλιπούς στρατηγικής να περάσουμε στην πράσινη ενέργεια. Όλοι θέλουμε και είναι προτεραιότητά μας να σώσουμε το οικοσύστημά μας, κυρίως από την ανθρώπινη παρέμβαση. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο τρόπος όμως που σχεδιάστηκε να πάμε στην πράσινη μετάβαση δημιούργησε μία μεταφορά της ζήτησης ενέργειας στο φυσικό αέριο, διότι αν πούμε το δικό μας παράδειγμα στην Ελλάδα, εμείς το 2010 παράγαμε το 54% της ενέργειας από λιγνίτη και στις αρχές του 2022 παράγαμε το 6-7%. Δηλαδή αυτό μειώθηκε κατά 48% η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το λιγνίτη, αλλά πήραμε μόνο το 20% από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ κύριε Τσαλάκη, η Γερμανία ας πούμε στη φάση απολιγνητοποίησης υπολογίζει να μπει το 2040. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε το υπόλοιπο 28% ουσιαστικά αυξήσαμε την ζήτηση στο φυσικό αέριο. Κάτι παρόμοιο έκαναν όλες οι χώρες. Το οποίο είναι εισαγόμενο, να το πούμε γι' αυτό. Ναι, το οποίο είναι εισαγόμενο και σε τεράστιες τιμές, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όταν όλες οι χώρες μαζί μεταφέρουν την ζήτηση της ενέργειας σε μία πηγή του φυσικού αερίου, στην οποία επί 15 χρόνια, επειδή δεν θεωρούταν πράσινη πηγή ενέργειας, δεν γινόταν επενδύσεις να αυξηθεί η προσφορά. Και επιπλέον, επειδή το φυσικό αέριο ελέγχεται κατά μεγάλο μέρος από το καρτέλ του ΟΠΕΚ στην Ρωσία, δεν υπήρχε προσφερόμενη ποσότητα να καλύψει την τεράστια ζήτηση και οι τιμές εκτοξεύθηκαν και έφτασαν να είναι 5 φορές μεγαλύτερες από την τιμή του πετρελαίου. Και τώρα που έχουν πέσει περίπου στο ισοδύναμο του πετρελαίου, είναι και πάλι πολύ ακριβές οι τιμές του φυσικού αερίου, αν σκεφτούμε ότι πριν 10 χρόνια το φυσικό αέριο ήταν 14 φορές φθηνότερο από τη τιμή του πετρελαίου.
Οπότε αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι δεν βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη και το σημαντικότερο είναι ότι τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και μειώνει τα Όλο, διαθέσιμα εισοδήματα του λαού. για να το καταλάβουμε λίγο απλά, εμείς του μέσου όρου, όλο αυτό, η αύξηση δηλαδή, των τιμών της ενέργειας, μετακυλίεται στο κόστος παραγωγής και όλο αυτό καταλήγει στο προϊόν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό και σε όλα τα προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα εξυπακούεται. Γιατί όλα χρησιμοποιούν ενέργεια. Όλα, ακόμα και τη μεταφορά. Μόνο τη μεταφορά να βάλεις. Ακόμα, ας πούμε, και τα εκπαιδευτικά έχουν ένα κόστος ενέργειας. Αλλά και σε αυτά, και αυτά υπόκεινται στη μεταφορά και στις φωτιαστικές αλυσίδες. Όλο αυτό δεν δημιουργεί και προβλήματα ανταγωνισμού? Τα προβλήματα ανταγωνισμού είναι τεράστια, διότι όταν εμείς ξοδεύουμε απίστευτα κεφάλαια για να δημιουργήσουμε παραγωγή ενέργειας σε επανανεώσιμες πηγές και η Κίνα, για παράδειγμα, που είναι ένας μεγάλος παραγωγός, χρησιμοποιεί λιγνίτη, άνθρακα και παράγει το 30% του διοξιδίου του άνθρακα παγκοσμίως, μπορεί και πουλάει πολύ φθηνά και ανταγωνίζεται την Ευρώπη, και γι' αυτό η Ευρώπη χάνει από το εμπορικό της έλλειμμα με την Κίνα περίπου 240 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και όπως ξέρετε αυτά, εάν η Ευρώπη δεν τυπώσει ένα μέρος από αυτά, που πρέπει να αφαιρέσουμε το εμπορικό, το ισοζύγιο υπηρεσιών, οπότε μειώνεται αυτό το νούμερο των 240 δις, αλλά το υπόλοιπο, εάν δεν τυπώσει χρήμα ή δεν αυξήσει τις πιστώσεις που κυκλοφορούν μέσα στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πέσει το βιωτικό επίπεδο των λαών. Και αυτό ουσιαστικά συνέβαλε στην αύξηση του πληθωρισμού, διότι τυπωνόταν ασύστολα χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προέβλεπαν τα προβλήματα που εμφανιζόταν, αλλά ερχόταν και τύπωναν χρήμα και κάλυβαν τα προβλήματα. Για το εργαλείο τώρα που μιλήσατε, που είναι η αύξηση των επιτοκίων, αυτό, επειδή κάνει ακριβό το κόστος χρήματος, είπατε ότι υπάρχει κίνδυνος με αυτό, να μπούμε, μάλλον επενδυθήκατε ότι υπάρχει κίνδυνος να μπούμε σε ύφεση. Αυτό δεν θα προκαλέσει ανεργία και από εκεί μια σειρά άλλων προβλημάτων? Να πούμε τώρα πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι δύο τύποι πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός ζήτησης αντιμετωπίζεται με την αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα και επηρεάζει, αυτή η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει μόνο τον πληθωρισμό ζήτησης, όχι τον πληθωρισμό κόστος. Οπότε αυξάνει τα επιτόκια η τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με σκοπό να αποτραβήξει το χρήμα από την αγορά, να μην δίνονται νέες πιστώσεις, να είναι πολύ ακριβές και να είναι αντικίνητρο οι νέες πιστώσεις. Αυτό ουσιαστικά σε δεύτερο χρόνο θα μειώσει την ζήτηση για προϊόντα, οπότε θα μειωθούν οι τιμές και θα μειωθεί ο πληθωρισμός ζήτησης μόνο. Όταν όμως δημιουργούνται αυτό, θα μας πηγαίνει ήδη σε ύφεση και στην ύφεση θα υπάρχει ανεργία, θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες από το κράτος να δαπανίσει χρήματα, να υποστηρίξει αυτές τις κατηγορίες πολιτών και σύν τα χρήματα που χρειάζεται να δοθούν για τις επιδοτήσεις στην πράσινη μετάβαση, για τις επιδοτήσεις των λογαριασμών της ΔΕΗ κτλ. Σημαίνει το κράτος πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες, άρα πρέπει να αυξήσει τα χρήματα που θα ρίξει στην αγορά. Άρα έχουμε δύο αντίθετες ενέργειες. Από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προσπαθεί να αποτραβήξει το χρήμα από την αγορά και από την άλλη οι κυβερνήσεις πρέπει να ρίχνουν χρήμα στην αγορά. Και ουσιαστικά ακυρώνουν αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό η καταπολέμηση του πληθωρισμού θα πάρει χρόνια σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που ήταν μόνο πληθωρισμό ζήτησης. Τώρα βλέπουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, επειδή η Κίνα με τα lockdown δεν ζητούσε προϊόντα, διότι και κυρίως προϊόντα ενέργειας, οπότε έπεσε η ζήτηση και επίσης βοήθησε ο καλός καιρός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου να είναι κοντά στο 80%, ενώ άλλες φορές τέτοια εποχή ήταν κάτω από το 50%. Οπότε έχει μειωθεί σημαντικά η ζήτηση του φυσικού αερίου. Όταν θα ξεκινήσει η Κίνα και πάλι να ανοίξει την αγορά της μετά από το κύμα του κορονοϊού που περνάει τώρα περίπου τον Απρίλιο, θα δούμε πάλι σημαντική αύξηση της ζήτησης και επίσης θα υπάρξει ζήτηση του φυσικού αερίου για να ξαναγεμίσουν τα αποθέματα.
για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Αυτό βέβαια το ότι η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να προκαλέσει ύπηση είναι και λόγω του στενέματος των επενδύσεων, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, θα μειωθούν οι επενδύσεις, διότι οι επενδύσεις θα είναι πολύ ακριβότερες. Όσοι έχουν πάρει ήδη δάνεια θα μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους, διότι θα πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες δόσεις και πιθανόν πολλά νοικοκυριά να αφαιτήσουν τις υποχρεώσεις, διότι δεν θα μπορούν να τις πληρώσουν με αυξημένα επιτόκια, και θα δημιουργήσει νέα κόκκινα δάνεια στον τραπεζικό τομέα. Κύριε Θαλάκη, θα ήθελα να κλείσουμε με τον τουρισμό. Ο τουρισμός ήταν μια καλή χρονιά φέτος και προμηνύεται και ακόμα μια καλύτερη για το 2023. Πόσο θα βοηθήσει αυτό στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού? Θα ευχόμαστε να δούμε και το 2023 μια καλή χρονιά. Τα στοιχεία δυστυχώς δεν είναι υπέρ σε αυτή την κατεύθυνση, διότι ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των Ευρωπαίων, των Βορειοευρωπαίων, που είναι η μεγαλύτερη πηγή τουριστών για μας, έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημά τους περίπου κατά 10% το προηγούμενο έτος, συν τον πληθωρισμό του φετινού έτος που θα δούμε πόσο θα είναι, αν είναι 5, 6, 7%, μιλάμε κατευθείαν για μία μείωση 17% των εισοδημάτων τους. Οπότε ο τουρισμός θα αντιμετωπίσει και λιγότερες μέρες διακοπών ανά άτομο, αλλά και λιγότερη δαπάνη ανά άτομο. Θα δούμε τις πρώτες κρατήσεις, τα στατιστικά από τις πρώτες κρατήσεις, για να μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση. Πάντως η κατάσταση δεν φαίνεται ότι θα είναι η ίδια καλή με το 2022. Παρόλο που, να πούμε, το 2022 σε χρηματικούς όρους ίσως να μην έχουμε φτάσει τα επίπεδα του 2019. Θα το δούμε σε λίγο καιρό όταν βγουν τα τελικά στατιστικά. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν το 2023 να είναι μια καλή χρονιά. Κύριε Θαλάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στον ΙΧΑΜ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.